Μέσα να βρούμε τον Μιχάλη Τεζάρη, παρακαλώ, στην αίθουσα ειδήσεων. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Έχουμε πλιάτσικο και σοβαρό και πολλές κλοπές. Να ξεκινήσω, αν θέλετε, από μια είδηση τελευταία στιγμή που έχει να κάνει με την ταυτοποίηση του 21ου νεκρού, ο οποίος έχει βρεθεί. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο είχε δηλωθεί πραγματικά. Αναζητείται εδώ και μέρες. Πρόκειται για έναν 31χρονο άνδρα οδηγό Νταλίκας. Ουσιαστικά έχει βρεθεί και ο δεύτερος από το άτομο που ψάχνανε και απομένει ακόμη ένας. Είναι ο αγνοούμενος που ψάχναμε όλες αυτές τις μέρες, ακριβώς, που ακριβώς. Λέγαμε ότι έχει πάει αλλού το σασί, αλλού η καμπίνα, από το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος. Ακριβώς, το άτομο αυτό είναι νεαρής ηλικίας, 31 έτους. Σε αυτόν ανήκει η δυστυχώς η σωρός που βρέθηκε. Ένας αγνοούμενος ακόμη. Ουσιαστικά μένει ένα άτομο το οποίο αγνοείται. Από εκεί και πέρα, σ' άλλα μην έφταναν όσα έχουν αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής και κυρίως της Μάνδρας, έχουμε να αντιμετωπίσουν και τα πιάτσικα. Από την προηγούμενη Τετάρτη έως και χθες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 13 ατόμων, οι οποίοι επιχείρησαν και σε κάποιες περιπτώσεις κατάφεραν να αφαιρέσουν αντικείμενα, χωρίς βέβαια να φύγουν από το σημείο, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθησαν. Στα πλάνα μας βλέπετε το διπορικό που οργανωποίησε χθες για την τηλεόραση του Sky ο συνάδελφος ο Μίλτος Αγγελάρης, ο οποίος ακολούθησε μία ομάδα όπκε, οι οποίοι έκαναν έρευνες σε διάφορα σημεία για τον εντοπισμό τυχόν πιατσικολόγων. Συγγνώμη, αλλά θα περίμενα την ελληνική αστυνομία, τώρα το ξέρω ότι δεν επιτρέπεται και η ελληνική αστυνομία, δεν ευθύνονται. Προφανώς όμως πρέπει να δημοσιοποιήσουν. Κάποια στιγμή ανθρώπους οι οποίοι πάνε εκεί που έχουν πεθάνει 20, 21, 22 άνθρωποι και πάνε να κλέψουν την περιουσία τους. Δηλαδή, αυτό, Χρήστο, γίνεται κατόπιν της σχετικής αγγελικής διάταξης. Αυτό λέω, όπως γι' αυτό ξέρεις, είπα, ναι. Όχι αστυνομία. Υπάρχει αυτή η εισαγγελική διάταξη. Δηλαδή, ναι. Με τι ψυχή, ρε φίλε, πας στον άλλον που έχει χάσει το σπίτι του, έχει χάσει τη ζωή του. Είναι και τρεις ανήλικοι εντωμεταξύ, έτσι. Με τι ψυχή, δηλαδή. Καλά. Οι ανήλικοι είναι βαλτοί από, προφανώς από μεγαλύτερους, έτσι. Μιχάλη, άλλωστε τα έχει επισημάνει. Δηλαδή, δεν έχουν θάψει το τους ανθρώπους τους. Επισημάνει από την επόμενη μέρα της καταστροφής. Και πάνε οι άλλοι να κλέψουν. Έλεγε ότι θα υπάρξουν τέτοια φαινόμενα και πρέπει. Γιατί το έβλεπα όταν είχαμε ανέβει πάνω στο. Για να καλύψουμε το ρεπορτάζ, όταν είχαμε ανέβει στην περιοχή, βλέπαμε ότι οι άνθρωποι φιλούσαν τα σπίτια τους, γνώριζαν τι θα γίνει και μάλιστα είχαν βγει και διάφοροι με τα αυτοκίνητα και έκαναν περιπολίες εντός αγωγικών. Ήταν κάτι το οποίο αναμενόταν για τους κατοίκους, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Είναι μια σκέψη η οποία δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Είναι κάποιοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν φερτά υλικά, μέταλλα, πήγαν σάντες, να κλέψουν από αυτοκίνητα τα οποία παρασύρθηκαν, από ψυγεία, από σίδερα, τα μπούστα ελτά της Μάνδρας. Γενικότερα πήγαν να κάνουν πιάτσικο οτιδήποτε μπορούσαν. Μάλιστα. Λοιπόν, και έχουμε και αυτό το θέμα με αυτή τη δημιουργία, βρε Μιχάλη. Τι έχει γίνει με αυτή τη δημιουργία πια. Σε σειρά αντιφάσεων, λοιπόν, Χρήστο Γιάννη, και ψεμάτων, πέφτουν αρχηγοί της ελληνικής αστυνομίας σχετικά με τη διάθεση δυνάμεων της όπκε στη Μάνδρα. Η καταγγελία αυτή, το θέμα αυτό έχει ξεκινήσει μετά από καταγγελία της δημάρχου της περιοχής, κυρίας Κυριακού, και η οποία έλεγε ότι μας πήραν από εδώ ομάδα όπκε και την πήγαν στο σπίτι του κυρίου Τσίπρα. Η όπκε είναι ΜΑΤ, δηλαδή. Ναι. Όχι, όχι. Η ΟΚΕ είναι ομάδα πρόληψης καταστολής εγκλήματος. Είναι άλλη ομάδα αυτή. Λοιπόν, η συγκεκριμένη λοιπόν ομάδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, επισημαίνει πως το βράδυ εκείνο που έγινε η αναφορά, το Σαββάτου, την ημέρα του Σαββάτου που έγινε η αναφορά, η συγκεκριμένη ομάδα πήγε. Ξεκινούσε στις 2 το μεσημέρι και αντί να πάει στη Μάνδρα, πήγε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Παρέμεινε μέχρι 5.30 και στη συνέχεια μπερτεύει στη Μάνδρα, όπου παρέμεινε μέχρι 7 το απόγευμα. Λεπτομέρεια, στις 10 η ώρα. Ολοκληρώνονταν η υπηρεσία τους. Μια άλλη ομάδα, με συγχωρείτε, στη Σόπκε, η οποία θα έπρεπε να είναι στο Ζεφύρι και στο Μενίδη, ναι, είχε πάει εκτάκτος, μας ανέφεραν από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, και ψευδώς για μια υπόθεση ληστείων η οποία εξελίσσονταν στο Νέο Κόσμο. Τελικώς, όπως αποδείχθηκε από το ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, είχε πάει στα μέτρα τάξης στο πρώτο νεκροταφείο για να συμμετάσχει στα μέτρα τάξης του Πρωθυπουργού, ασφάλειας του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, για την κηδεία που γινόταν τότε του πανεπιστημιακού καθηγητή και διανοούμενου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, του Κώστα του Βεργόπουλου. Μάλιστα. Και υπάρχει τις τελευταίες 5 ημέρες μία ομάδα όπκε, η οποία βρίσκεται στο σπίτι του κ. Τσίπρα στην Κυψέλη. Δεν πήγαν τρεις ομάδες όπκε στη Μάνδρα. Προφανώς τον Πρωθυπουργό πρέπει να τον φυλάρει κάποιος. Ναι. Απλά όταν λέμε ότι πήγαν τρεις δημιουργίες στη Μάνδρα και δεν έχει πάει ούτε μία, έχει πάει μία και αυτή μισή. Δηλαδή τρεις δημιουργίες, Μιχάλη, που μας λες τώρα τις τρεις ομάδες. Συγγνώμη, τρεις ομάδες ήταν. Η μία στην Κουμουνδούρου, η άλλη στο νεκροταφείο για την κηδεία Βεργόπουλου και η άλλη στο σπίτι του Πρωθυπουργού. Μοιραστήκανε σε άλλες υποχρεώσεις και στην ουσία πήγε μισή ομάδα όπκε. Δεν έπρεπε καν να είναι στη Μάνδρα, αλλά να είναι στο Μενίδη, στο Ζεφύρι. Ακριβώς. Πάντως καμία δεν ήταν στη Μάνδρα. Ουσιαστικά, ναι, παρά μόνο μία, η οποία πήγε για 2,5 ώρες. Έτσι, αυτό. Τι να πεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, βρε. Να είσαι καλά.